και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, βιαστείτε το όνομά σου, ευφέρετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ θετηθείς. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό. Να καθίσουμε. Επί του θέματος συνέχεια του περασμένου. Θεία, λειτουργία. Θεία, λατρεία. Δύο είναι οι παράγοντες που χρειάζονται για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Ο ένας είναι η παρουσία του ιερέα, χωρίς τον ιερέα δεν γίνεται, και άλλος είναι η παρουσία του λαϊκού στοιχείου. Ούτε αυτός χωρίς εμάς δεν μπορεί να κάνει λειτουργία ο ιερέας. Πρέπει να υπάρχει και ο λαός να απαντάει, Κύριε Λέησον, απαραίτητος. Για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και ο ιερέας και η πιστή, μία είναι αναγκαιοτάτη προϋπόθεση. Αναγκαιοτάτη προϋπόθεση. Την τόνισε ο Κύριος μας. Επαναλαμβάνω, για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία είναι απαραίτητο το εξής που ο Κύριος ζητάει από μας. Το διαβάζω. Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί του θυσιαστηρίου κακύμνηστής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου, έμπροσθε του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Θα το πούμε πιο απλά. Εάν πας να προσφέρεις δώρο, πρόσφορο, για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία και την ώρα που πλησιάζεις να το τοποθετήσεις, λέει, στο θυσιαστήριο, αλλιώς να το δώσεις στο παπά, να το πούμε έτσι, και εκεί σου περάσει από το λογισμό ότι με τον αδελφό σου δεν τα έχεις καλά, όχι επειδή φταίς εσύ, αλλά επειδή φταίει αυτός. Αν θυμηθείς εκεί, μπροστά, στο θυσιαστήριο, που πας να δώσεις το δώρο σου, ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, ακούμπησε μπροστά, όχι πάνω στο θυσιαστήριο, το δώρο και πήγαινε να συμφιλειωθείς. Γιατί δεν το θέλει το δώρο σου χωρίς να γίνει, να υπάρχει προηγουμένως η συμφωνίαση με όλα τα αδέρφια σου. Θα πας προηγουμένως να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και όπως διάβασα τον Άγιο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα, άστο το δώρο σου και πήγαινε να πεις, αδελφέ, φταίω εγώ, όχι εσύ, και ας φταίει αυτός, εγώ φταίω. Φτιάχτα και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος,
ο μέγεθος φιλανθρωπίας για τον Χριστό. Ο Χριστός θεωρεί την τιμή που προσφέρεται στον ίδιο, το εξηγώ αυτό, το καταλάβετε, το δώρο που πάω είναι τιμή στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτή τη τιμή που του προσφέρουμε του ιδίου θεωρεί κατώτερη σε σχέση με την αγάπη προς τον πλησίο μας. Πάνω από την τιμή προς τον Κύριο είναι η αγάπη στον αδερφό. Δεν κάνεις αυτό, λέει, stop. Κόψε τη Θεία Λειτουργία. Μην την κάνεις, δεν τη θέλω. Είναι η τιμή αυτή με ατιμία μέσα. Με ατιμία μέσα. Δεν τη δέχεται. Άφες εκεί το δώρο σου. Άστο εκεί το δώρο σου. Και πήγαινε να συμφιλειωθείς. Γιατί πιο ψηλά από την τιμή που μας θα κάνει στον Κύριο είναι η τιμή στο, και η αγάπη στον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ούτε κουβέντα. Ας διακοπεί η δική μου λατρεία, λέει ο Κύριος, για να διατηρηθεί αγάπη με τον αδελφό σου. Διαφορετικά, stop η Θεία Λειτουργία. Είναι σαν να λέει, δεν μιλάω με τον Δημήτρη, δεν θέλω να πάω να λειτουργηθώ την Κυριακή. Να μην πάω καθόλου. Ο Δημήτρης είναι πάρα από μένα, πάρα από την αγάπη του Χριστού. Τελείωσε. Και προχωράμε. Χωρίς, λέει, αυτή τη θυσία, να σκύψουμε κάτω και να πούμε ήμαρτον προς τον αδελφό μας, καμία θυσία δεν δέχεται ο Κύριος. Στο όνομά Του. Έλεον θέλω και ου θυσία. Λέει ο Κύριος. Θέλω, το έλεος σημαίνει αγάπη και όχι θυσία που μου κάνετε. Σε ένα βιβλίο πατερικό που έχει το όνομα Λιμονάριο, λιμόνας είναι το λιβάδι. Λιμονάριο είναι ο τόπος που είναι γεμάτο άνθη, χόρτα κλπ. Επειδή μέσα έχει μόνο τροφές πνευματικές, λέγεται λιμονάρι. Γράφεται το εξής, από τη ζωή, λέει, του επισκόπου Ιωάννη. Ο επίσκοπος είχε ένα διάκονο. Ένας επίσκοπος Ιωάννης είχε ένα διάκονο, ο οποίος κατά την ημέρα μιας εορτής, και ενώ επρόκειτο να λειτουργήσει, ο διάκονος επρόκειτο να λειτουργήσει, παραφέρθηκε και έβρισε τον επίσκοπο. Πριν αρχίσει τη λειτουργία, τον βρίζει τον επίσκοπο. Και στη συνέχεια, όταν έφτασε η ώρα για να πάρουν καιρό, για να δώσω μια εξήγηση, πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, όσοι ιερείς είναι μέσα, πριν βγαίνουν μπροστά στην ωραία πύλη, κάνουν προσευχή για να τους αξιώσει εδώ να αρχίσουν επάξια να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Η προσευχή που κάνουν πριν, είπα, μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, λέει, όταν έφτασε η ώρα για να πάρουν καιρό, έτσι λέγεται αυτή η προσευχή που κάνουν, καιρός, και να ντυθούν τα άμφια, ο διάκονος, επειδή ντράπηκε για το λόγο που είπε στον επίσκοπο που τον έβρισε, δεν πήγε να συλλειτουργήσει. Έβρισε το δεσπότη ο διάκος και μετά την ώρα που πήγε να ντυθεί τα παρατάει και φεύγει από τη Θεία Λειτουργία. Τότε ο επίσκοπος, σαν καλός ποιμένας, αναζήτησε το χαμένο πρόβατο λέγοντας, σήμερα λειτουργία δεν γίνεται.
Το προσέξατε. Κόβει. Μπαπ. Τέρμα. Εάν δεν έρθει ο διάκονος επιφάνιος, αυτός που τον έβρισε, κατάμουτρα και σηκώθηκε και έφυγε, είπε σήμερα η λειτουργία δεν γίνεται. Όταν κατόπιν ήρθε ο διάκονος, ο καλός ποιμένας τον ασπάστηκε, του έβαλε μετάνοια σαν να είχε φταίξει αυτός, σαν να είχε φταίξει ο επίσκοπος. Έπειτα φωτίθηκαν τα άμφια, διέταξε να δοθεί στον επίσκοπο το ρηπίδιο, είναι αυτό που βάζουν πάνω από, από τα Άγια. Με τι σκεπάζουν τα δισκοπόλια, ρηπίδιο λέγεται αυτό το πράγμα, για να παρασταθεί μαζί του στη Θεία Λειτουργία. Δίπλα του, αλλά με κύρος στην πλάτη. Μετά την απόλυση κάνει στο διάκονο, αφού τελείωσε η λειτουργία, σε γεύμα. Και τον κατεβόδωσε ειρηνικά. Και τον ασπάστηκε και του έδωσε θέση πρώτη και φαγητό το έδωσε και του λέει, άντε τώρα στο καλό. Και ο δεσπότης ο καλό από τη μέρας λέει, σταμάτησε, δεν κάνω λειτουργία σήμερα. Γιατί? Χωρίς να πάω να τον βρω, να τον φιλήσω και να τον φέρω στη μάντρα του Κυρίου. Όχι. Χωρίς να τον συγχωρήσω και να τον συγχωρήσει. Ναι, λίγο πριν διαβάσαμε εκείνο που λέει ο Κύριος, τι χρειάζεται πριν πάμε στην λειτουργία. Τι ο Κύριος είπε, ότι όταν προσφέρεις το δώρο σου και κακύμνηστείς ότι έχει τι, κάτι, ο αδελφός σου εναντίον σου, ο αδελφός σου εναντίον σου, το θυμηθείς εκεί στην Αγία Τράπεζα, στην Εκκλησία μέσα, σίγουρα πήγαινε και βρέστανε κάτω καλά και μετά να κάνεις λειτουργία. Διαφορετικά, εγώ την τιμή που μου κάνεις, τι θέλω. Η μεγαλύτερη τιμή έχει αδερφός. Αυτό είναι αυτό είναι το πνεύμα. Άρα και ο Γιώργος Παΐσιος λέει το εξής. Ένα ψηλό, πολύ ψηλό, όχι τσακωμό, πολύ ψηλό, στραβό λογισμό να έχεις σε βάρος του αδερφού σου. Μην πας να προσευχηθείς, μην κάνεις μετάνοιες, μην υστέρεις, δεν χρειάζονται, λέει ο Παΐσιος. Μόνο ένα στραβός λογισμός. Και να είναι ψηλός ψηλός. Όχι να έχει τσακωθεί. Γιατί λέει, αχρηστεύει ό,τι καλό υπάρχει. Μουρνταρεύει, λέει ο Παΐσιος, ο κακός λογισμός, μουρνταρεύει όλο το δοχείο που μπορεί να έχει καλό λάδι μέσα. Το μουρνταρεύει. Λέμε, το κάνει, έχει μέσα, πώς το λέμε, το κατακάθι του. Μούργα. Μούργα. Το κάνει όλο ένα. Όλο ένα. Το μουρνταρεύει. Ένας λογισμός. Επομένως, λέμε ότι εκκλησιαζόμαστε χωρίς αυτό το απαραίτητο συστατικό. Δηλαδή, να τον αγαπώ τον άλλον. Μα θα πείτε, δεν το καταλαβαίνω, η προσπάθεια για να το καταλάβεις είναι αυτό που ζητάει ο Κύριος. Μπορεί να μην νιώθω ότι είναι μέσα μου, αλλά θα παλέψω μήπως σιγά 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 έχει μέσα μου. Αυτό το, η προσπάθεια τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Μην μας ξεπατάει ο διάβολος και λέει τώρα είμαστε χριστιανοί αλλά δεν έχουμε αγάπη και τελείωσε, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να γίνει προσπάθεια. Πάει αυτό. Επίσης, α, όχι, δεν τελείωσα ακόμα. Έφυγε ειρηνικά, είπαμε. Οι συγγενείς του επισκόπου, όταν είδε το δεσπότη να κάνει όλο αυτό το, αυτή τη συμπεριφορά την όμορφη για τον διάκοπο που τον έβρισε, γόγγισαν. Ακούσε εκεί να σταματήσει τη Θεία Λειτουργία, και αφού του έκανε αυτά, να πάει, να δώσει και τραπέζι να φάει, να δώσει και την πρώτη θέση, γόγγισε. Λοιπόν, ο άνθρωπος όμως, του Θεού, ο δεσπότης δηλαδή, εκείνος που βρίστηκε, τους επετίμησε, δηλαδή τους τα έψαλε λέγοντας, ξεχνάτε ότι ο Χριστός όταν τον έβριζαν, δεν έβριζε και αυτός.
Και όταν το χτυπούσαν, δεν έπαθε τα χτυπήματα. Πιστέψτε με, παιδιά μου, ότι όταν προσφέρω την ανέμακτη λατρεία από το περιεχόμενο της ψυχής του, αυτά εδώ, πριν αρχίσω την προσκομιδή, προσκομιδή είναι, θα το πούμε και παρακάτω, παίρνει το πρόσφορο, λέει ευχές, θα το δούμε, το κάνει σε ανάλογα τεμάχη ο παπάς μέσα. Εδώ ο δεσπότης έκανε προσκομιδή, αυτό λέει και προσκομιδή. Και μετά τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, μέχρι να τελειώσει τη λειτουργία μέσα. Λοιπόν, πριν κάνω όλα αυτά, έχω τη συνήθεια να αναπέμπω δέηση στο Θεό. Έχω μια συνήθεια να κάνω δέηση, όχι απλή προσευχή, παράκληση μεγάλη. Για μένα και για εσάς. Σήμερα όμως την ώρα που άρχισα την ευχή, άφησα τη δέηση για μένα και για εσάς και προσευχήθηκα. Εξηλαιώνοντας με δάκρυα το Θεό, έκανα προσευχή. Δέηση. Για τι πράγμα? Για το διάκονο, να τον συγχωρέσει. Και είδα αμέσως τη Θεία Χάρη να επιφυτάει πάνω στο θυσιαστήριο. Βλέπετε τι γίνεται? Εμείς δεν βλέπουμε, δεν έχουμε μάτια. Τα μάτια μας δυστυχώς είναι θολά από αυτά που ζούμε. Έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί άμα τα ανοίξουμε μπορεί να πάθουμε και τίποτα. Λέει και πάλι ο Πατέρ Παΐσιος, άμα μας άφηνε ο Θεός να δούμε τη λέπρα που έχουμε μέσα, θα παθαίναμε τρέλα. Δεν μας αφήνει να τη δούμε από φιλανθρωπία. Γιατί θα βουλιάξουμε αμέσως. Θα βουλιάξουμε αμέσως. Και εμείς λέμε δεν έκανα τίποτα. Το λέει ο Γιώργος Παΐσιος, είσαι το περί αρετής, είσαι το άλλο στο δεύτερο τόμο που μιλάει για λογισμούς. Εκεί το έχω διαβάσει και λέει άμα μας άφηνε ο Θεός να δούμε. Θα βλέπουμε έναν άλλο Κώστα, έναν άλλο Δημήτρη, έναν άλλο Βασίλη, τελώς διαφορετικό, που του έχουμε τόση μεγάλη εκτίμηση ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου. Λοιπόν, λέει λοιπόν, ούτε για σας προσευχήθηκα, είπε ο δεσπότης στους ανθρώπους, ούτε και για μένα, αλλά προσευχήθηκα για το διάκο που με έβρισε. Και μετά είδα να κατεβαίνει το Πνεύμα του Άγιου. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε, γίνονται όμως εκείνα τα πράγματα και σε εμάς, χωρίς να καταλαβαίνουμε. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω. Εάν λοιπόν θέλετε να αξιωθείτε και εσείς να δείτε τέτοια οπτασία, να προσφέρετε στο Θεό την ανέμακτη θυσία με ειλικρινή άμνηση κακία, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να οδηγεί σύντομα στο Θεό από την άμνηση κακία. Να μην βαστάμε κακό στα αδέρφια μας. Κανένα κακό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Πιο δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω και κλείνω το θέμα αυτό. Πηγαίνω για να πάρω μέρος στην λατρεία, στην εκκλησία που θα προσφερθεί για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν πρέπει να έχω ούτε ένα ελάχιστο λογισμό κακό κατά του αδελφού μου. Και αντίστροφα, αν αυτός έχει εις βάρος μου κάτι, πάλι πρέπει να το εξαλείψω αυτό. Να παλέψω, να το εξαλείψω. Και αυτό γίνεται μόνο γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, μας ελοπεί και κοίτα τι σου έκανε, κοίτα τι σου έκανε. Οπότε λες, Κύριε μου, εγώ δεν μπορώ, έλα εσύ. Τα τακτοποιεί ο Κύριος. Χωρίς λοιπόν αυτό, Θεία Λατρεία δεν είναι δεκτή. Δεν είναι δεκτή. Λοιπόν. Συνεπώς, αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, αυτό είναι η θυσία. Είναι αυτό που λέει, το λέμε, το ακούμε, το ξέρω. Θυσία το Θεό, συνέχισε το Παναγιώτη. Καρδιά σε τετριμένη. Αυτό λέει. Ούκαι εξουδενός. Αυτό, δηλαδή δεν το διώγνει ο Θεός τον άνθρωπο που έχει καρδιά γεμάτη θλίψη για τις αμαρτίες της και συντρίβεται.
εσωτερικά και πνεύμα πάλι που να στρέφεται γύρω από την αμαρτωλότητά του ανθρώπου και να λέει δεν είσαι τίποτα, φταίς. Είναι αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, εγώ ημί γη, χώμα και σποδός, στάχτη, χώμα και στάχτη. Μόνο έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε. Να μας περνάει από το μυαλό πολλές, πάρα πολλές φορές. Γιατί αυτό το λέει ο Κύριος. Απ' τη μια ο Φαρισαίος και μια διατελόγης. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Σαν εικόνα, γεμάτη μεγάλη είναι. Ο Θεός η λάστη τίνει το αμαρτωλό. Τρεις λεξούλες. Τέλειωσε η αγωγή του τελώνη στο Θεό, δεκτή. Ο άλλος είπε, έκανα τούτο, έκανα το άλλο. Όχι, σκυμμένο το κεφαλάκι. Και το έχω ακούσει, αλλά και το πρέπει να το έχω διαβάσει. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως έκανε την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Και βέβαια πήγε και σε ένα σπιτάκι που είχε πολύ χαμηλή την πόρτα, συνηθίζουν, δεν θυμάμαι εγώ να έχω μπει σε κάποιο σπιτάκι, αλλά πας πες, να είχαν την πόρτα πιο χαμηλή από τον άσθημα, για να συνηθίζουν στην ταπείνωση. Σκύψε. Πήγε λοιπόν και ένας δεσπότης να ψωνίσει στις καριές, κατά πάσα πιθανότητα, από ένα καλόγερο και αν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και το κελάκι του είχε μισχύει, του λέει χαμηλά την είσαι την πόρτα. Και εσύ του λέει γέροντα, του λέει μακαριότατα, όπως σου λένε, παραγιότατα. Ξέρεις ότι δεν έσκυψες την πόρτα το κεφάλι σου καλά και δεν θα πας καλά. Γι' αυτό είσαι και εξορία και κάτω πούσε, του λέει. Το διώξε την Κωνσταντινούπολη και μόναζε στο Άγιο Όρος. Του λέει γι' αυτό έφυγες. Στην πόρτα δεν έσκυψες, του λέει. Δεν είχες ταπείνωση. Εν πάση περιπτώσει. Θεία λατρεία. Είναι θυσία. Η προσέλευσή μας στη Θεία λατρεία είναι θυσία. Θυσία το Θεό. Και έλεον θέλω και ου θυσία. Πάμε σε ένα άλλο μέρος τώρα. Εμείς προσωπικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Θεία, η Εκκλησία που μπαίνουμε μέσα δεν συμβολίζει τίποτε άλλο από τον Παράδεισο. Είναι σύμβολο του Παραδείσου. Είναι ένα κομμάτι του Παραδείσου. Δεν γίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνει άγγελοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται η θυσία του. Δεν δορυφορούν, δεν είναι και οι Άγιοι μέσα. Δεν είναι κομμάτι από τον ουρανό το πνευματικό μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, είναι ο Παράδεισος που έχει στήσει ο Θεός στη γη. Η Εκκλησία στην οποία μπαίνουμε μέσα. Κατά αναλογία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη, κατά αναλογία, ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί και κάποιος άλλος Παράδεισος, ώστε να γίνει συνάντηση. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές. Μπορεί να του δώσαμε σημασία. Δεν γνωρίζετε, λέει Απόστολος Παύλος, ουκ είδατε, ότι το σώμα του ανθρώπου ναός Θεού εστί. Και ή τη σφύρι των ναών του Θεού, θερεί του τον Θεός. Το γνωρίζετε. Άρα Παράδεισος και εδώ. Αφού είναι ναός του Θεού, οι ίδιες αναλογίες είναι. Θέλεις κατεβάσεις τον ουρανό, τον ήλιο μέσα σου. Τι του λες, ερθέ το ή βασιλεία σου. Του το λέμε και είναι πραγματικότητα. Όμως αυτή η πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, αμυδρά, πολύ αμυδρά, βλέπουν τα μέλια της ψυχής.
εννοώ ελαφριά, βλέπουν τα ψυχής. Δυνατά βλέπουν Βασίλειος Γρηγόριος, βλέπουν κλπ. Οι Άγιοι. Και οι Άγγελοι στον ουρανό ζουν τη θεία αυτή λατρεία. Είναι ναός η ψυχή μας μέσα. Κάνω μια προετοιμασία για να κάνω μια ομιλία στο Μαρκόπουλο 16 του Δεκέμβρη και είδα εκεί αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Λέγει ο Κύριος ο ίδιος, ο Κύριος ο ίδιος, μέσα στην Παναγία κατασκεύασε ναό έμψυχο. Βέβαια τη βρήκε ολοκάθαρη και κατασκεύασε ναό έμψυχο. Και έπλασε, λέει, άνθρωπο, ο Κύριος, όπως τον ήθελε αυτός και τον τοποθέτησε μέσα στο ναό που λέγεται Παναγία. Μέσα στον έψυχο αυτό ναό. Και αυτό το έκανε, λέει, για δύο λόγους. Γιατί πήρε ανθρώπινο σώμα. Για να αγιάσει το σώμα μου σου του. Αλλιώς δεν αγιαζόταν. Και στην Παναγία λοιπόν ένα ψυχός ναός έγινε. Και σε εμάς λοιπόν ένα ψυχός ναός γίνεται. Και είναι σε κάθε θεία λατρεία και πάντοτε. Σε κάθε θεία λατρεία και πάντοτε. Άρα, δεν κάνουμε τίποτε άλλο εφόσον βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα ότι είμαστε ναοί του Θεού από του να συναντιέται ο επίγειος ουρανός, εμείς δηλαδή, με τον ουράνιο ουρανό, με την Εκκλησία και τους Αγίους του, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γίνεται συμπόρευση, συμψάλσιμο, συνοδέσψαλουμε μετά τον Αγίο και τον Αγγέλο. Και άλλο σου λέει, τι ξέρω τη Θεία Λειτουργία. Πήγε ένα μικρό παιδί, παπαδάκι κλπ. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, και ο ιερεύς, για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία πρέπει απαραίτητος, να τα έχει τα προσόντα εκείνα. Είναι λαός του Θεού και επιπλέον έχει κάτι παράπονο από μας. Ότι είναι ταμείον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όσο του έχει χορηγήσει το Πνεύμα του Άγιου. Όχι ταμείο στον Δεσπότη, ο Δεσπότης είναι στη θέση του Χριστού. Ο Δεσπότης είναι στη θέση, δηλαδή είναι τύπος και τόπος Χριστού, ο Δεσπότης. Ο Παπάς απλώς είχε δεχτεί, όταν λέω τύπος και τόπος, να καταλάβει το πράγμα. Άμα θα δείτε ο Δεσπότη να βγαίνει για να θυμιάσει, ποτέ δεν θα θυμιάσει το δεσποτικό. Ποτέ. Γιατί αυτός ο δεσπότης. Έχει τη θέση του δεσπότη Χριστού. Ενώ οι ιερείς βγαίνουν και θυμίζουν πολύ το δεσποτικό. Είναι λοιπόν ο δεσπότης τύπος του Χριστού γιατί σκορπίζει τη χάρη που του έχει δώσει αφού έχει αποστολική διαδοχή. Έχει αποστολική διαδοχή ο δεσπότης. Είναι δηλαδή ο Χριστός ο ίδιος και δίνει τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ενώ οι ιερείς παίρνουν μερικώς για να τελούν τη Θεία Λατρεία και τα μυστήρια. Λοιπόν, μεγάλη ευλογία, να πούμε ορισμένα πράγματα, μεγάλη ευλογία για μας, αλλά και για τους ιερείς και γενικά τους πιστούς όλους, είναι η ευλογία που παίρνουμε από τη τύπωση, από το σχηματισμό του συμβόλου, του τιμίου και ζωπή του σταυρού. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία. Άλλωστε, Σταύρωση και Ανάσταση γιορτάζουμε μέσα στη Θεία Λατρεία μέσα.
Σε κάθε ιδιαλατρία και τη γέννηση και τα πάθη και τη σταύρωση και την ανάσταση γιορτάζουμε. Σε κάθε θεία λειτουργία. Για όλα αυτά όμως, εκεί ένας σταυρός. Μας σταυρώθηκε εκείνος. Εκεί έχεις το αίμα του. Και το αίμα του εμείς κοινωνούμε. Και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι η πρώτη Απόστολη, το ξαναείπαμε νομίζω, θα το πούμε και αυτό άλλη μια φορά, παρέλαβαν το τυπικό μιας λιτής, σύντομης θείας λατρείας. Δηλαδή μυσταγωγίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Έκανε την ευχή ο Κύριος στον πατέρα του, μετέβαλε σε σώμα και αίμα Κυρίου τον Άρτο και τον Ήρω και τους είπε λάβετε φαγητό. Ήτανε. Τίποτα το δύσκολο, ούτε χρόνο χρειάζεται ο Χριστός, όσο χρειαζόμαστε και εμείς να περάσουμε τη Θεία Λατρεία. Η πρώτη λοιπόν Θεία Λατρεία είναι αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος, είπα προηγουμένως ότι ο Σταυρός, είναι ευλογία. Για θυμηθείτε, αν μπορέσετε να το φέρετε στο μυαλό σας, πριν οδηγηθεί στα πάθη ο Κύριος, ότι είπε και το τόνισε, ότι ο Σταυρός είναι η δόξα μου. Τον ονόμασε δόξα. Δόξα σώνε πάτερ παρά σε αυτό. Την δόξα ή νύχων προτού είναι παρασύνε. Κάνει την παραχειρατική του προσευχή και παρακαλά τον πατέρα του να τον δοξάσει. Και ξέρετε τι εννοούσε εκεί πέρα. Να σταυρωθώ. Γιατί μόνο έτσι θα δοξαστώ. Μόνο δια του σταυρού γίνεται δοξασμένος ο Κύριος. Χωρίς σταυρό ο Κύριος δόξα δεν θα είχε. Γι' αυτό ήρθε επί της γης. Γι' αυτό και είπε στο Πέτρο, όταν του είπε «Δεν θα σε αφήσουμε Κύριε», είπαγε ο πίσω μου σατανά. Όχι στο Πέτρο όμως. Στο σατανά που ήταν και του τα έλεγε. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν σατανάς. Τα υπαγόρευε. Ο σατανάς όμως ήταν και τα υπαγόρευε, όπως λέει ο αδελφός από εδώ. Άρα ο σταυρός, ο σταυρός είναι ευλογία, ο σταυρός είναι δόξα, ο σταυρός είναι τιμή μας. Γι' αυτό οι μάρτυρες, μην κάνεις το σταυρό σου, έλεγε ο διώκτης άρχοντας και έλεγε, ο σταυρός του Κυρίου είναι σωτήρας μου, είναι ίδιος ο Χριστός. Και μαρτυρούσε για σταυρό του Κυρίου, για τον ίδιο του Κύριου. Δεν μπορούμε να προσπάσουμε το σταυρό από τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν έχουν σωτηρία οι αιρετικοί που δεν έχουν σταυρό. Σταυρός είναι λίαν απαραίτητος. Είναι στο λίδιρε των αγγέλων η ασφάλεια της Εκκλησίας, το κάφημα του Αποστόλου Παύλου, ο τείχος που φυλάει όλους τους Αγίους, ο Σταυρός. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι πιστοί σημειώνουν συνεχώς το σχήμα του Σταυρού στο επισημότερο σημείο του σώματος, στο μέτωπο. Με τον τρόπο αυτό κάθε μέρα το έχουν χαραγμένο επάνω τους και το περιφέρουν σαν αληθή σύμβολο θριάμβου. Κάνεις το σταυρό και φεύγεις, είναι σαν να λες ανήκω στην τάξη εκείνου που θριαμβευτής ήταν ο Κύριος. Άρα και εγώ τον ίδιο δρόμο πορεύομαι. Θυμάμαι, μπορεί να το έχει διαβάσει, αλλά αξίζει τον κόπο να λέγονται αυτά που έχουν πει γίνανε του Θεού. Το ξεκίνητο θυμηθώ και μου διαφεύγει τώρα. Κάτι για το Γιώργο Παΐσιο θέλω να πω. Και μάλιστα πάνω στο θέμα αυτό του σημείου σταυρού. Πας περιπτώσει, θα το θυμηθώ. Παρακάτω, δεν θα σκάσω μου στο μυαλό ότι κατά τη ροή του λόγου το θυμήθηκα. Θα το θυμηθώ όμως στη συνέχεια του. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
προσπαθώντας να περιγράψει τη λειτουργία της Βασιλείας του Θεού πάνω στον ουρανό, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ξέρουμε όλοι ότι είναι ο αετός της θεολογίας. Είναι αυτός που έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, μα που είναι δυσκολότατο. Και σε πληρότητα το κατανόησε μόνο αυτός. Και οι Άγιοι μερικώς μπήκαν στα βαθιά νερά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Ευαγγέλιο εννοώ, και κατάλαβαν πολλά από αυτά μετά από επιφύτηση του Πνεύματος. Λέει λοιπόν, βασιλεία, τη λειτουργία της βασιλείας, όταν το αρνείον, δηλαδή ο Χριστός, πήρε το σφραγισμένο βιβλίο, ποιο είναι το σφραγισμένο βιβλίο, το ξέρετε, η Αποκάλυψη, δεν είναι, έτσι, ναι, τα τέσσερα ζώα, το λέω στην ανάληψη, άνθρωπος, τάβρος, λεοντάρι και αετός. Κάθε ένα, πες το, συμβολίζει το κάθε Άγιο τι ήταν μπροστά του. Ένας λέει ο Χριστός Μόσχος την ανθρώπινη παρουσία του Κυρίου, αετός η θεολογία, άνθρωπος την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και λεοντάρι τη δύναμη του Κυρίου σαν νικητής. Λοιπόν, είδε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης τα τέσσερα ζώα, έχοντας κιθάρα και φιάλας χρυσάς και μποκάλια χρυσά, γεμούσας θυμιαμάτων. Ήτανε γεμάτες οι φιάλες από θυμιάματα. Βεβαίως το ερμηνεύει. Τα θυμιάματα αυτά ήσαν οι προσευχές των Αγίων. Λέει πάλι ο Γιώργος Παΐσιος, κάνε τη ζωή σου με δεξιούς λογισμούς, με δεξιούς, όχι αριστερούς, ανθόκηπο, ώστε να βγαίνει μέσα από τον ανθόκηπο της καρδιάς σου το θυμίαμα των λουλουδιών που έχεις από λογισμούς δεξιούς ψηλά στον ουρανό και να γίνεται δεκτή. Να είναι ευωδιά η προσευχή σου. Ευωδιά η προσευχή σου. Έτσι λοιπόν και είδε ο Γιος Γιάννης οι προσευχές των Αγίων να ανεβαίνουν ως θυμίαμα ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και πάλι μου ήρθε στο μυαλό ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος που λέει, στήσου, το λέει σε μένα, σε εσάς, στον καθένα, λέει στήσου, δηλαδή τοποθέτησε τον εαυτό σου, τι μεγάλο είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε, μπροστά στο θρόνο του Θεού. Όταν προσευχόμαστε, στεκόμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και στείλε του εκεί ψηλά αυτά που λέγονται προσευχές. Στήσου όμως, στήσου. Λοιπόν, εμείς τώρα προσωπικά με το σώμα μας, όταν προσευχόμαστε πρέπει να ξέρουμε ότι είναι η βάση από την οποία στέλνεται η προσευχή την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας σε ένα αιρετικό που είχε το όνομα Βαρλαάμ, που ισχυριζόταν, ο αιρετικός ισχυριζόταν ότι οι κοινές ενέργειες της ψυχής και του σώματος έχουν, δηλαδή το σώμα και η ψυχή σε κάθε άτομο κοινά ενεργούν από κοινού. Έχουν ενέργειες που γίνονται από κοινού. Δεν ενεργεί το σώμα, ενεργεί. Όμως ενεργεί και η ψυχή. Και λέει, αυτή η συμπόρευση των ενεργειών ψυχής και σώματος στο σώμα μέσα εμποδίζουν, λέει, να πάει προσευχή επάνω. Έλεγε ο Βαλάμ. Γίνεται εμπόδιο. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε αυτό ακριβώς που είπαμε τώρα για απάντηση στον Βαλάμ τον αιρετικό. Θα έλεγε κανείς σε αυτόν το Βαλάμ που εισηγείται τέτοια πράγματα ότι αυτός που επιμελείται την ωραία προσευχή δεν πρέπει ούτε να νηστεύει, ούτε να γρυπνεί, ούτε να κάνει μετάνοιες.
ούτε να επιμένει στην ορθοστασία ή να κάνει παρόμοιες ασκήσεις. Και όμως, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, όταν καλλιεργούμε την προσευχή, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το σωματικό κόπο. Άρα ξάπλα στην εκκλησία, δεν πάει. Ξάπλα στην προσευχή, δεν πάει. Την ώρα της προσευχής. Αλλά όταν πες στο κρεβάτι να κοιμηθείς, δεν σου λέει ότι δεν θα κάνεις προσευχή. Προς Θεού. Θα την κάνεις να κοιμηθείς προσευχόμενος. Επαναλαμβάνω, όταν καλλιεργούμε την προσευχή, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το σωματικό κόπο που προξενεί η νηστεία, η αγρυπνία και τα παρόμοια. Είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία. Με το σωματικό κόπο η προσευχή μας καρποφορεί. Είδε την ταπεινωσή μου, λέει ο Δαβίδης σε έναν ψαλμό, στο Θεό. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου, προσέξτε το αυτό, και άφες πάσα στις αμαρτίες μου. Σε ένα ψαλμό το λέει μέσα. Κοίταξε πως κουράζομαι, προσευχόμενος, έτσι. Την ταπείνωσή μου, προηγεί την ταπείνωση και τον κόπο μου μετά και τότε συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες μου. Χωρίς κόπο, άφεση αμαρτιών δεν έχουμε. Είναι αναγκαίος ο κόπος. Αυτά που λέμε τώρα είναι αναγκαία για να γίνει Θεία Λατρεία. Χωρίς αυτά Θεία Λατρεία, Θεία Λειτουργία δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί το μυαλό, λέει, κάπου το έχω διαβάσει και αυτό, ότι τι κάνει ο μενισοκόμος για να ανοίξει το μενίσι, ρίχνει με πούση και φωτιά, φυσάει, ζαλίζει τα μενίσι και τα ανοίγει για να μην το πειράξουμε. Και ο διάβολος λέει μας έχει ρίξει τέτοιο υπνοτικό και πρέπει να το βγάλουμε. Πώς θα βγει, με νηστεία, με ταπείνωση και προσευχή. Και μετά θα πας στην εκκλησία να προσφέρεις τη λατρεία σου. Γιατί δεν θα βλέπεις στην εκκλησία τι γίνεται, θα γυρίσει το μυαλό σου όπου δεν πρέπει να γυρίσει. Έτσι. Αυτό είναι ο λοιπόν. Μέσα στην εκκλησία που μπαίνουμε και εδώ που πήγαμε τώρα βλέπουμε γύρω μας να μας συμπαραστέχουν οι Άγιοι εικονογραφημένοι. Αλλά δεν είναι όμως μόνο η απλή εικονογραφία που βλέπουμε. Υπάρχει και η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι στέκουν αοράτους δίπλα μας. Γιατί ο Θεός παραχωρεί στους Αγίους ένα είδος πανταχού παρουσίας. Ένα είδος πανταχού παρουσίας. Είχα πάει γράφει στο βιβλίο του Γιώργου Παΐσιου ένας να δω το Γιώργο Παΐσιο, δεν το βρήκα και πήγα να κάνω αγρυπνία, λέει, στο Κουτλουμούσι. Το έχει διαβάσει, αν έχει διαβάσει πρόσφατα. Αν το συνεχίσει. Ναι, άμα το πει. Λοιπόν, για λέει, πήγα στην αγρυπνία και είδα το Γεροπαέσιο στην εκκλησία μέσα. Και συμπροσευχόμαστε όλη τη νύχτα μαζί. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα να τον δω και τελείωσε η αγρυπνία, τελείωσαν όλα. Αν δω στην εκκλησία, λέει, στο κελί του, τον βρήκα εκεί. Λέει, γέροντα, μαζί είμαστε χθες. Όχι, είμαστε μαζί χθες. Πώς είμαστε μαζί χθες. Μα αφού μαζί σε προσευχόμαστε γέροντα. Έλα που ήταν αγγελός του, ίδιο το με τον Παΐσιο, γιατί εκείνος έπρεπε να το δει εκείνο το πράγμα. Δεν να πω ότι ακόμα και ζώντες, παραχωρεί ο Θεός σημεία τέτοια ώστε να έχουν παρουσία οι Άγιοι, να παίρνουν η ζωή Άγιοι, μηνύματα. Και επίσης ο Άγιος, ο μακαριστός Δαμασκηνός, στο Μακρινό, γράφει το εξής. Αξιοσημείωτο πολύ. Ξεκινήσαμε το πρωί οι καλόγριες της Μονής, στα Μέγαρα, με το γέροντα το δασκηνό όταν ζούσε, να πάμε να κάνουμε προσευχή στο δάσος. Όπως πηγαίναμε για το δάσος, ναι, συναντάμε μια κυρία. Την βλέπουμε, μας βλέπει, αμήλυτη αυτή, αμήλυτη και εμείς φύγαμε. Όταν γυρίσαμε, επαναλήφθηκε το ίδιο γεγονός. Μετά από καιρό,
δεν θυμάμαι πόσο, ρωτήσανε τον γέροντα, «Γέροντα, θυμόσαστε που είδαμε αυτή την κυρία?» «Ναι, ποια ήταν αυτή η Αγία Παρασκευή?» «Γιατί, γέροντα, δεν μας το είπατε τότε?» «Και τι συμβαίνει, γέροντα?» «Ακούστε να δείτε», λέει ο γέροντας, «οι Άγιοι που είναι στον ουρανό είναι φωτεινά πνεύματα και η χάρη του Θεού με το φως του Αγίου Πνεύματος που έχουν, και είναι γεμάτα από φως Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν μπροστά εμπόδια. Κανένα εμπόδιο. Μπορεί να βρίσκονται με τη χάρη του Θεού όπου θέλουν.» Λοιπόν, παρουσιάστηκε σε εμάς η Αγία Παρασκευή κατά αυτόν τον τρόπο. Για μας είναι τα ντουβάρια, για μας είναι οι πόρτες που είμαστε σχετικότατοι και έχουμε όαση που δεν βλέπει πάνω από 20 μέτρα. Παραδείγματος χάρη. Ή και αν έχει εμπόδιο, δεν βλέπει καθόλου. Το λέμε αυτό λοιπόν, γιατί στην Εκκλησία μέσα που κάνουμε δεν είναι εικόνες οι απλές που μας τις βλέπουμε απλώς και μόνο, αλλά μας μεταφέρουν και στο πρόσωπο του Αγίου που είναι αόρατο μεν, υπαρκτό δε ζωντανά μπροστά μας χωρίς να το βλέπουμε. Και μας βοηθούν οι Άγιοι στο να προσευχηθούμε. Τι λέμε? «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγίης θαυμαστός». Εσύ που έκανες θαύματα με τους Αγίους σου, βοήθησε μας με τους Αγίους του, λέμε. Και με την παρουσία των Αγίων, όχι απλώς εσύ, αλλά και και στην Παναγία που είναι υπεραγία, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Πάλι όλοι ενώνουμε από κοινού την προσευχή μας, τη στέλνουμε στον Θεό. Ζούμε τον παράδεισό μας. Ζούμε τον παράδεισό μας. Μας φέρνει χίλια εμπόδια, αλλά δεν του περνάει. Γέροντα, προσεύχομαι και εγώ τούτο, βλέπω τ' άλλο, από αυτά που δεν πρέπει να βλέπω καθόλου. Άστα, στα φέρνει εκείνος, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου, για να σπάσει τη μούρη του εκείνος. Τελείωσε. Λοιπόν, όταν διάβασα σε ένα βιβλίο του Αγίου, του γέροντος Εφραίμ, της Κήτης του Αγίου Ανδρέα Καριών, που γράφει μέσα το εξής, μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. «Δεν υπάρχει χρονική στιγμή του 24ωρου στη γη επάνω που να μην τελείται η Θεία Λειτουργία». Το έκανε το ψυχή το πράγμα. Δηλαδή, σήμερα το πρωί κάναμε εμείς, αλλού είναι βράδυ και σήμερα μπορεί να είναι ίδια ώρα παντού. Και επειδή γίνεται παντού Θεία Λειτουργία, παντού τελείται ανά πάσα στιγμή Θεία Λειτουργία. Και γράφει ο πατήρ Εφραίμ, όταν θα πάψει να ακούγεται στη γη Θεία Λειτουργία, τερμάτισε ο επηγής βίος του ανθρώπου. Τότε ανοίγει ο άνω βίος του ανθρώπου. Έκλεισε η ώρα μας. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά στο πώς, τι πρέπει να έχουμε πριν λειτουργηθούμε. Μία αγκαλιά, μία αγάπη. Μην μας ξεπατάει ο διάβολος, όσο αδύνατοι για να είμαστε, τη μικρή προσπάθεια ζητάει. Μικρή προσπάθεια. Τόσο που μας αναλογεί. Λέει πάλι ο πατήρ Παΐσιος. Διαβάζεις το βίο του Ζηλωτή Ηλία, που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, που έδωσε το χάρισμα στον προφήτη Ελισαίου και λοιπά και περπάτησε σε θάλασσα επάνω και το καταξής, που έκανε θαύματα ο προφήτης Ηλίας. Και τι λες? Εγώ τι είμαι, προφήτης Ηλίας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάλι σας το λέω, είναι στο Περί Αρετών. Είναι τόμος πέμπτος, νομίζω είναι, δασπιτώσει, που λέει «Τόση δύναμη σου έδωσε 10 γραμμάρια, αυτή τη δύναμη θα εξαντλήσεις».
Δεν σου έδωσα 100 γραμμάρια, αλλά έχεις αντλήσει τη δύναμη το 10 γραμμαρίων, είναι σαν να έχεις κάνει αυτό που έχει κάνει το άλμα ο προφήτης Ηλίας. Ήδη αναλογία είναι. Ήδη αναλογία. Για να μην έχουμε δικαιολογία να πούμε, ξέρεις, μα έδωσες πολλά στον προφήτη Ηλία, εγώ πού να μπορώ να στα κάνω. Εσύ θα κάνεις το θύλεπτο της χείρας. Τι είπε ο κύριος για τη χείρα. Κανείς δεν πρόσφερε τόσο. Αυτό είναι το θέμα όλο. Δεν έχουμε δικαιολογία πουθενά. Είμαστε όλοι χαριτωμένοι είμαστε. Λοιπόν, κλείνω με το θέμα, αφού κάναμε αρχή, για τις εικόνες μέσα στην εκκλησία, για να συνεχίσουμε την άλλη Δευτέρα, πάλι εδώ. Κανείς θα πει κάτι. Κάτι. Οφέλιμα να τα ακούσουμε. Δεν αρχίσαμε και μισή, αρχίσαμε λίγο παραπέρα. Μπορείτε να πείτε κατά μα θέλετε. Θεία λειτουργία, Βασιλάκη, θα βάζεις. Ή τα θέματα θεία λειτουργία. Εισαγωγή είναι τώρα. Εισαγωγή ήταν η περασμένη εβδομάδα. Και τώρα εισαγωγή είναι ακόμα. Προχωράμε. Η θεία λειτουργία είναι ευλογημένη η βασιλεία του πατρός. Και μετά. Τώρα έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Προσκομιδή έχουμε να πούμε και. Ορίστε, δεν έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών, παιδείς ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όμως δυνατά, όσο στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα, κάθε σημείν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε στους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πολλήρου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δύσκολες υπηρεσίες. Όχι, αλλά πού είσαι, έλα να τάσω. Ανάζει ώρα. Έξι ώρα. Έξι. Έξι ώρα. Την επόμενη δεν θα είμαι εγώ, πρώτα με όψε. Πώς θα πάνω. Ναι. Άμα, η ώρα καλή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα... Ας ελπίσουμε στην προσευχή.